Πάμε στον επίλογο της εκπομπής μας και δύο-τρεις ερωτήσεις που αφορούν κυρίως τη σχέση μας με την Ευρώπη και τη θέση μας μέσα στην Ευρώπη. Πριν από λίγες μέρες είχα βρεθεί στις Βρυξέλλες. Ο κ. Χατζημαρκάκης, τον ξέρετε, ο Έλληνας ειδικής καταγωγής, Γερμανός ευρωβουλευτής, είχε πει ότι η Ελλάδα που έδωσε τα φώτα στον πολιτισμό όλου του κόσμου μπορεί και τώρα να αποτελέσει την πηξίδα για επανεκκίνηση της οικονομίας. Δηλαδή, η κρίση στην οποία βρίσκεται και η προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας μπορεί να αποτελέσει πηξίδα για να λυθεί το πρόβλημα γενικότερα στην Ευρώπη. Πιστεύετε κάτι τέτοιο, ότι μπορεί πάλι εμείς να, με οποιαδήποτε κίνηση είναι αυτή, ακόμα και με τον τρόπο που εσείς είπατε, να σκουπίσουμε το παρελθόν? Ναι, εμείς ήμασταν ο καταλύτης που έδειξε τα προβλήματα όλου του συστήματος. Μπορούμε να ξεκινήσουμε διορθώνοντας τα του οίκου μας. Και αυτό, ναι, να είναι έναυσμα για να διορθώσει και η Ευρώπη τα του οίκου της, τα οποία είναι αρκετά. Είναι εντυπωσιακό ότι ο βουλευτής Χατζημαρκάκης, σε μια συνέντευξη που έδωσε το προχθές στο News Bomb, σε ένα αξιόλογο blog ειδησιογραφικό χαρακτήρα, από όλα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αναφέρεται μόνο στη δημιουργία ξανά, λέγοντας ότι του αρέσει πολύ και ότι είναι μια κίνηση διανοουμένων. Δεν είμαστε μόνο διανοούμενοι, δηλαδή είμαστε από αγρότες, υπάλληλοι, στελέχη, δημόσιοι υπάλληλοι επίσης, μέχρι οι Έλληνες του εξωτερικού, πώς θα σας πω. Και το «από» δεν έχει αξιολογικό χαρακτήρα, δείχνω το εύρος. Πιστεύουμε δηλαδή ότι η αγροτική οικονομία, για παράδειγμα, θα είναι η κινητήρια δύναμη της νέας Ελλάδας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είπε λοιπόν ότι είναι διανοούμενοι οι οποίοι αντί να πετάνε πέτρες, πετάνε ιδέες. Και έχουμε πολλές ιδέες για την ανάπτυξη της Ελλάδας, η οποία μπορεί να ξεκινήσει αύριο, αλλά πρέπει να γίνουν όλα μαζί. Δηλαδή, οριζόντιες μειώσεις που σκεφτήκαν οι φωστήρες του Harvard, ας πούμε, και του London School of Economics, δεν έχουν αποτέλεσμα. Χρειάζεται δουλειά στοχευμένα. Και όλα αυτά που είπαμε να γίνουν ταυτόχρονα. Δηλαδή, χαμηλός φορολογικός συντελεστής, εξάλληψη της διαφθοράς, κίνητρα, ένα μικρό νομοσχέδιο ώστε να ξέρουν οι άλλοι που θα έρθουν να επενδύσουν. Η δημιουργικότητα του Έλληνα, η οποία έχει αποδειχθεί στο εξωτερικό, έχει συμπιεστεί τόσο βάναυσα που αν την αφήσεις θα την αχτείς ένα λατήριο, θα την αχτείς ένα μαύρο πνεύμα, η τρομερή μας λαλιά που λέει ο Σαββόπουλος. Αρκεί να αφαιθούμε ελεύθεροι να δουλέψουμε. Δηλαδή το κράτος να μας αφήσει να βγάλουμε λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα. Είναι απλό κατά μία έννοια. Και είναι και εφικτό. Εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα μπορούμε να ξεφύγουμε. Και να στηριχτεί πάνω σε αυτή την προσπάθεια το κράτος, εφόσον. Φυσικά, αλλά όχι αυτό το κράτος. Δεν όχι το υπάρχον κράτος. Ένα κράτος που θα έχει το ρόλο του. Δεν θα είναι κράτος επιχειρηματίας να ανταγωνίζεται εμένα και εσάς. Θα είναι ένα κράτος αρρωγός της ιδιωτικής οικονομίας. Είπατε αρχικά ότι ιδεολογικά ή κομματικά δεν ανήκεται πουθενά, η προσπάθεια αυτή δεν ανήκει, δεν πλησιάζει σε κάτι που υπάρχει τώρα. Ευρωπαϊκά θα μπορούσατε να πείτε ότι κάπου είστε κοντά σε κάποιο από τα κόμματα? Και τα ευρωπαϊκά κόμματα έχουν ιδεολογική σύγχυση. Και όχι μόνο σύγχυση, αλλά αυτές οι ταμπέλες και εκεί δεν λένε τίποτα. Για παράδειγμα, το σοσιαλιστικό κράτος της Γερμανίας, δηλαδή τις παροχές, ας πούμε, στους εργαζομένους, το κράτος πρόνοιας της Γερμανίας, το ίδρυσε ο Κόναντ Αντενάουερ, ο καγκελάριος μετά τον πόλεμο, ο οποίος ήταν χριστιανοδημοκράτης. Τίποτα δεν σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε το κόμμα της κοινής λογικής. Θα μου πείτε τι θα πει κοινή λογική. Κοινή λογική θα πει ότι όταν σου χρωστώ πρέπει να σε πληρώνω. Και δεν μπορώ να σου δίνω χρήματα. Να σου ζητάω χρήματα πριν να σου δώσω αυτά που σου χρωστάω. Υπάρχουν πολλά απλά πράγματα για να εφαρμοστούν στην Ελλάδα και ας δημιουργήσουμε ένα κόμμα της κοινής λογικής έξω από ταμπέλες. Αν πάμε στο κοινοβούλιο, θα δούμε ποιοι είναι οι φίλοι μας. Προς το παρόν, φίλοι μας στην Ελλάδα είναι όσοι σκέφτονται με τον κοινό νου, αυτόν τον μεγάλο άγνωστο της μεταπολιτευτικής ιστορίας μας. Πού προσδιορίζεται το αποτέλεσμα μιας πιθανής καθόδου στις εκλογές? Επειδή είμαστε ρεαλιστές, κρατάμε μικρό καλάθι. Αλλά θέλω να σας πω ότι όσοι μας ακούν ενθουσιάζονται. Και ενθουσιάζονται γιατί μιλάμε με τον τρόπο που μιλάνε. Σκεφτόμαστε με τον τρόπο που σκέφτονται. Το πρόβλημα δεν είναι επομένως τι ποσοστό θα πάρουμε, είναι πόσοι θα προφτάσουν να μας ακούσουν. Και αλήθεια είναι ότι τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κεντρικά, στην Αθήνα παίζουν το δικό τους παιχνίδι. Ευτυχώς που υπάρχουν ανεξάρτητα κανάλια, ανεξάρτητες φωνές,
οι οποίες μπορούν να προβάλλουν τέτοιες προσπάθειες. Πιστεύουμε ότι αν γίνουμε γνωστοί και εφαρμόζουμε ένα σύστημα που μπορεί να μας κάνει γνωστούς, εκμεταλλευόμενοι δηλαδή τα δίκτυα του ίντερνετ, μπορούμε να έχουμε, να κάνουμε την έκπληξη. Βλέπετε ότι και στην Ευρώπη κόμματα που κανένας δεν τους έδινε, ας πούμε, σημασία, να το πω έτσι, γιατί στην αρχή προσπαθούν να σε βγάλουν γραφικό. Ακούσατε αυτό που είπε ο ανεπάγγελτος ρέπας για τα ψώνια, ότι είναι ψώνια αυτοί που κάνουν καινούριο κόμμα. Όμως αυτά τα ψώνια έδειξαν στην Ευρώπη ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ότι ο κόσμος βαρέθηκε την κομματική σαπίλα, είτε στο βαθμό που υπάρχει στην Ελλάδα, είτε σε έναν μικρότερο βαθμό που υπάρχει και στην Ευρώπη, να μην κοροϊδευόμαστε. Εκτός από το να προσπαθείτε εσείς να μιλήσετε σε ανθρώπους και να φτάσετε όσο γίνεται σε περισσότερους, πιστεύετε ότι υπάρχει και από την άλλη μεριά ένα κοινό που ψάχνει να βρει ανθρώπους σαν εσάς, ψάχνει να δει τι καινούργιο υπάρχει, πού είναι αυτό, τι θα ψηφίσουμε τώρα? Βεβαίως. Είναι ένα υγιές κοινό και εμείς αυτό το κοινό ανήκαμε. Αλλά στο ερώτημα κάποιος να βγει, είπαμε θα βγούμε εμείς. Γιατί αυτός που θα έβγαινε πώς θα ήταν? Δηλαδή καμιά φορά ρωτάνε στο site ποιοι είστε, δεν σας ξέρουμε. Προφανώς δεν μας ξέρετε, διότι βγήκαμε από τα σπλάχνα της κοινωνίας. Από εδώ και μπρος όμως θα μας ξέρουν. Δηλαδή θα έχουμε και βιογραφικά και φωτογραφίες και φορολογικές δηλώσεις και οτιδήποτε θέλει κάποιος για να καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι όπως οι προηγούμενοι. Δεν λένε και δεν θα κάνουν. Δεν θα ενταχθούν δηλαδή σε έναν κομματικό μηχανισμό και εκεί θα μείνουν. Και οι θέσεις μας είναι σαφείς. Δηλαδή ορίζουμε και τις δικές μας δραστηριότητες. Λέμε για παράδειγμα ότι δεν μπορείς να είσαι αιρετός πάνω από 3 τετραετίες. Τέρμα. Αν δεν κατάφερες σε 12 χρόνια να προσφέρεις στην Ελλάδα, πίσω σπίτι να καταφέρει άλλος. Αν κατάφερες, προετοίμασε τους επόμενους. Μην βιδώνεσαι στην καρέκλα σου. Μάλιστα. Προφανώς λοιπόν, ας πούμε ότι μπαίνετε στη Βουλή, εκεί θα μπείτε μέσα σε αυτό το σύστημα, που αν είναι τα ίδια κόμματα... Εκεί θα παλέψουμε με αυτό το σύστημα. Θα παλέψουμε. Δηλαδή, εκεί θα δώσουμε μάχη. Να είμαστε καλά, να δούμε το αποτέλεσμα. Πάντως, θα παλέψουμε με λύσα. Όπως αυτό το σύστημα με λύσα προσπαθεί να διαφυλάξει την παρασιτοκρατία, το πελατειακό κράτος και τα προνόμια του, εμείς με λύσα θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε ή να εφαρμόσουμε, γιατί στην Ελλάδα ποτέ δεν έγινε αυτό, να εγκαταστήσουμε μάλλον στην Ελλάδα ένα κράτος ευνομίας, αξιοκρατίας και πρόοδου. Αυτό θα φέρει την ανάπτυξη. Το υπάρχουν με τίποτα. Να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα και την ενημέρωση που είχαμε και πιστεύω και οι τηλεθετές μας είδαν κάτι διαφορετικό. Σας ευχαριστώ. Άκουσαν, σας ευχαριστώ. Προβληματίστηκαν και ο καθένας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει όταν έρθει η ώρα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλώς σας βράδυ, κυρίες και κύριοι.